Κύριε Σταματέλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Και δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω ρωτώντας σας, πορευόμαστε προς τις ευρωεκλογές, αλλά την ίδια στιγμή όλος ο κόσμος αγωνιά, φοβάται και προσπαθεί να δει τι θα γίνει αν θα υπάρξει κλιμάκωση τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ ή μπορεί να ανοίξει ο ασκός του αιώλου και μετά κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει. Ναι, ισχύει. Να πούμε ότι έχουμε προειδοποιήσει, παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις και μάλιστα, τοποθετηθήκαμε ήδη για την εξέλιξη αυτή ως επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και όντως το λέμε με όλους τους τρόπους και όχι τώρα με την τελευταία, επιτρέψτε μου να πω, αναμενόμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Ξέρετε, ως τα αντίπεινα στην επίθεση του Ισραηλινού κράτους στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, στη Συρία. Μάλιστα, ναι, προειδοποιήσαμε και τοποθετηθήκαμε ότι προφανώς και μπορεί να πάρει τρομακτικές διαστάσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί κατά του Ιράν, και είναι δεδομένο ότι δίπλα και κοντά στο Ισραήλ και χέρι βοήθειας με όλους τους τρόπους έχουν δώσει ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Δεν είναι απλά μια αντιπαράθεση δύο κρατών. Εξελίσσεται πολύ μπλεγμένο κουβάρι ανταγωνισμών, υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, και δημιουργούνται ήδη, έχουν ήδη διαμορφωθεί οι όροι για γενίκευση του πολέμου. Μάλιστα. Οι ανταγωνισμοί στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εδώ πρέπει να πούμε οπωσδήποτε, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι η χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης, με συνενοχή και στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ και των άλλων αστικών κομμάτων, είναι μπλεγμένη. Είναι μπλεγμένη και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι πρόσφατη άλλωστε η συμμετοχή και η αποστολή της φρεγάτας Σίδρα, που συμμετέχει στην επιχείρηση αυτή, ασπίδες τη λένε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμμετέχει επίσης και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και καταλαβαίνουμε ότι ο ελληνικός λαός, το λέμε ξανά με όλους τους τρόπους, δεν έχει να κερδίσει τίποτα από τη συμμετοχή σε αυτούς τους πολέμους. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σταματέλου, οδεύουμε προς τις ευρωεκλογές και έχουμε μπροστά μας ένα πλαίσιο θεμάτων που έχουν σχέση με την ακρίβεια, με την εγκληματικότητα, με την αύξηση των γυναικοκτονιών, με τα τέμπη, με τις υποκλοπές. Όλα αυτά λοιπόν, πόσο πιστεύει το ΚΚΕ θα επηρεάσουν την επιλογή των πολιτών στην κάλπη της 9ης Ιουνίου ή δεν θα επηρεάσουν και θα κάτσει απλά ο πολίτης απαθής να παρακολουθεί τα γεγονότα από τον καναπέ του? Κοιτάξτε, το λογικό είναι, αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μαζική συμμετοχή, και αυτά τα θέματα που λέτε, με πρώτο και κυρίαρχο, το πρώτο ακριβώς που βάλατε, την επικίνδυνη κλιμάκωση των πολεμικών αναμετρήσεων και την εμπλοκή της χώρας, που πρέπει να είναι κριτήριο, αλλά ένα-ένα όλα αυτά που είπατε επίσης πρέπει να είναι κριτήριο, όχι απλά για συμμετοχή, για να βγει συμπέρασμα το γιατί σήμερα ζούμε αυτές τις καταστάσεις, γιατί υπάρχει ολοένα αυξανόμενη ακρίβεια στην ενέργεια, στα είδη πρώτης ανάγκης και παντού, γιατί δεν καλύπτει το νομικό πλαίσιο της και αφήνει και τις γυναίκες απροστάτευτες, και φυσικά δεν δίνει καμία λύση σε όλα αυτά που είναι τις επικαιρότητες που συζητιούνται σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση της εγκληματικότητας και σε μικρότερες ηλικίες, με φαινόμενα παραβατικότητας και πάει λέγοντας, που είναι και θέμα των ημερών. Έχει να κάνει και με το άλλο ζήτημα που είπατε. Και νομίζουμε ότι μάλλον θα πρέπει, έχοντας αυτά στο μυαλό του ο καθένας και η καθεμία, να ενισχυθεί το ρεύμα αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των πολιτικών που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτά που ζούμε στην Ελλάδα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αγγίζει και το 90%, είναι αποφάσεις, νόμοι, κατευθύνσεις, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζουμε ότι θα σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό το να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε αυτές τις εκλογές, ακριβώς επειδή αμφισβητεί αυτή τη στρατηγική, που είναι στρατηγική του κεφαλαίου. Και νομίζουμε ότι δεν
έχει να περιμένει τίποτα από από αυτή την ένωση. Μάλιστα. Που ούτε είναι ούτε ήταν, δεν γίνεται καλύτερη, δεν βελτιώνεται. Οι αρχές, οι αξίες της από τη στιγμή που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα είναι αυτές που ευνοούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα μονοπόλια. Κυρία Σταματήλου, είχα ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια, ναι, την κυρία Μίνα. Η οποία λέει το εξής: δεν μπορώ να καταλάβω την πολιτική του ΚΚΕ. Από τη μία υβρίζει και είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη καλεί να το ψηφίσουμε για να βγάλει περισσότερους ευρωβουλευτές. Δεν είναι λίγο οξύμορο? Όχι, δεν είναι οξύμορο. Προφανώς και δεν είναι οξύμορο. Πρέπει να δυναμώσει η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος, πρέπει να έχει ευρωβουλευτές μέσα για να παρακολουθεί, να αποκαλύπτει, να ενισχύει εκείνο το ρεύμα, να είναι κόντρα στον αρνητικό συσχετισμό δύναμης μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοιτάξτε, είναι η συζήτηση, το λέμε και το ξαναλέμε σε κάθε μάχη για ευρωεκλογές. Αποκαλύπτουμε, πείτε μου, σε όλη τη συζήτηση που γίνεται, όσες φορές έχετε παρακολουθήσει, υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που αποκαλύπτει την ουσία και τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι εννοείται, συγγνώμη, για να μην μπερδευτούν οι αγρότες. Όταν λέτε την ουσία και τον πυρήνα, τι εννοείται, δηλαδή? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση που βρίσκεται απέναντι στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης. Ό,τι συζητιέται εκεί πέρα, ό,τι ψηφίζεται, ό,τι συζήτηση γίνεται, ό,τι απόφαση παίρνεται, έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή από κάτω των λόμπι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ό,τι συζητιέται, το έχει αποδείξει και η τελευταία πενταετία ήταν πάλι αποκαλυπτική. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δηλαδή, πιστεύει το ΚΚΕ ότι αυτό μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο? Ακριβώς όχι. Ακριβώς αυτό λέω. Ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί είναι αυτή η φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι το μόνο κόμμα που το λέει. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η φωνή που αμφισβητεί την Ένωση ως τέτοια που είναι. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Καταγγέλουμε ό,τι περνάει από εκεί, αξιοποιούμε ό,τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ενισχύουμε με όλους τους τρόπους, είμαστε δίπλα στους λαούς της Ευρώπης και στα κινήματά τους και καταγγέλουμε ότι αντιδραστικό έρχεται ως οδηγία. Είτε αφορά τα εργασιακά και τον εργάσιμο χρόνο, είτε αφορά τα ζητήματα της αγροτιάς, είτε αφορά τα ζητήματα της πράσινης ενέργειας, είτε αφορά να σας πω όμως κάτι, αν μου επιτρέπετε, για το διάλογο τώρα, έτσι, για έχουμε διάλογο. Λοιπόν, αμφισβητείτε. Βλέπετε όμως, πάμε στην περίπτωση των Ντεμπούν. Βγήκε η Ευρωπαία Εισαγγελέα και λέει: παιδιά, στην Ελλάδα υπάρχει θέμα. Η κυβέρνηση μας εμποδίζει να ερευνήσουμε τι έχει συμβεί. Αυτό νομίζω είναι προς θετική κατεύθυνση, ή όχι? Εντάξει, το ότι μπορούν να αξιοποιούνται κάποια ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει, και εμείς έχουμε καταθέσει ψηφίσματα, έχουμε καταθέσει τροπολογίες, αξιοποιείται ως μηχανισμός. Δεν αλλάζει όμως την ουσία της. Δεν αλλάζει, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι σιδηρόδρομοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και ίσα-ίσα οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος αποκάλυψαν και μέσα από εκδηλώσεις και μέσα από αυτή τη συζήτηση ότι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ισχύουν και τα συστήματα τηλεδιοίκησης και όλα ό,τι έχει να κάνει με τις ασφαλείς μεταφορές των εργαζομένων, των λαών, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, το ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ένα ζήτημα δεν αλλάζει την ουσία ότι και στις μεταφορές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλους τους τομείς της ζωής μας, προτεραιότητα είναι αυτό που λέμε και καθοχυρώθηκε και σαν σύνθημα, αν θέλετε, από πέρυσι που έγινε το έγκλημα στα Τέμπη, τα κέρδη τους στις ζωές μας. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, έχει να κάνει με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβεβαιώνεται δραματικά. Το γεγονός, κυρία Σταματέλου, ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δική μας χώρα, δημοσκοπικά επί του παρόντος, δείχνει αυτή η αντίδραση και οργή του κόσμου να πηγαίνει προς τα δεξιά ή στα πιο άκρα δεξιά, αντί να πηγαίνει προς το προοδευτικό κομμάτι που θα λέγατε κι εσείς. Σας προβληματίζει και γιατί συμβαίνει αυτό? Φυσικά μας προβληματίζει και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Κοιτάξτε, όλοι τα εγκλήματα της και η στάση και η... ότι τα αποτελέσματα των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων έχουν πλερωμένη τη φωλιά το αυτό. Το πώς χαϊδεύεται η ακροδεξιά και στη χώρα μας και αλλού έχουν παίξει ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Αλλά νομίζουμε ότι και εμείς εισπράττουμε αυτή την αποστροφή σε διάφορα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλούμε ειδικά τους νέους ανθρώπους
αυτή την αντίθεση που νιώθουν, αυτό που καταλαβαίνουν, αυτό που βλέπουν δηλαδή, αυτό που βιώνουν στη ζωή τους, να μην το χαρίσουν και να μην πάει σε καμία περίπτωση τράφει σε τέτοια μορφώματα. Ποτέ η ακροδεξιός χώρος, ποτέ τα ακροδεξιά φασιστικά μορφώματα δεν ήταν αντισυστημικά. Εκτρέφονται, συντηρούνται, χρηματοδοτούνται, υπάρχουν για να υπερασπίσουν από άλλο πιο ακραίο τρόπο, με διαφορετικό τρόπο τα συμφέροντα του κεφαλαίου όταν τελειώνει η προσφορά των αστικών, τυπικών αστικών κομμάτων. Εξάλλου έχουμε ήδη κυβερνήσεις και ακροδεξιές στην Ιταλία που μια χαρά συναποφασίζουν, είτε είναι όπως χθες το G7 που αποφάσισαν πώς θα στηρίξουν το Ισραήλ στην κόντρα με το Ιράν, είτε σε άλλες περιπτώσεις μια χαρά συζητάνε, αποφασίζουν και βγάζουν κοινή γραμμή για το πώς θα προχωρήσουν. Δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα οι υπόλοιποι. Θέλω να σας ρωτήσω, ο στόχος του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές ποιος είναι και αν οι ευρωεκλογές βγάλουν μία τάση μείωση του ποσοστού της κυβέρνησης και αύξηση των ποσοστών της αντιπολίτευσης, πιστεύετε ότι μπορεί να τεθεί θέμα προώρων εκλογών στη χώρα μας? Αυτό θα το αποφασίσει η ίδια κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα και ο Πρωθυπουργός, φαντάζομαι. Μακάρι να είναι να εκφραστεί η καταδίκη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που έχει καταδικάσει τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας μαζί με τους όρους που ζει σήμερα. Μακάρι να εκφραστεί, και αυτό καλούμε να γίνει, και στη μάχη των ευρωεκλογών. Να διαμαρτυρηθεί, να καταγγείλει, να καταδικάσει αυτή την πολιτική. Να μην πάει στράφη, θα το επαναλάβω, σε κόμματα που υποστηρίζουν την ίδια ακριβώς πολιτική με ίσως κάπως διαφορετικά λόγια. Σε αυτά τα κόμματα, ποια κόμματα εντάσσεται? Α βγάλουμε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τη Νέα Αριστερά, το ΜΕΡΑ25, αυτά εντάσσονται εκεί? Καλά τα βρίσκανα μέχρι πολύ πρόσφατα, νομίζω. Δεν είναι όμως λίγο αυτό καταστροφικό να θεωρείτε ότι όλοι μαζί και εσείς μόνοι σας όλοι φταίνε και εσείς έχετε την πιο σωστή θέση? Δεν λέμε ότι όλοι ότι δεν έχουμε, ότι έχουμε το αλάθητο, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει ειδικά με το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει υπάρξει τοποθέτηση ούτε από τον κύριο Βαρουφάκη, ούτε από τη Νέα Αριστερά, ούτε από κανέναν άλλον που αυτοπροσδιορίζεται, αν το βάζετε έτσι ως αριστερός, ότι αμφισβητούν τον ίδιο τον πυρήνα και την πολιτική και την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ευρωμονόδρομο μιλάνε, για κράτος δικαίου και Ευρώπη δικαίου και των λαών μιλάνε, πράγματα που είναι ουτοπία, πράγματα που δεν γίνονται, πράγματα που δεν έχουν καμία βάση στο τι είναι στα αλήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξαναλέω, ποτέ δεν ήταν Ευρώπη για τους λαούς. Έγινε και υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων της Ευρώπης, των χωρών της Ευρώπης. Μες. Όχι για να προστατεύσει τα συμφέροντα των λαών. Αυτή την ουσία, αν ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό, αν δεν αμφισβητούμε αυτό, από εκεί και πέρα ό,τι και να λέμε είναι κενό γράμμα. Έχω ένα μήνυμα. Ο κύριος Καπτάν Βαγγέλης από το Πέραμα λέει το εξής. Ναι. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά το ΚΚΕ έχει τη λογική. Εμείς είμαστε οι καθαροί, τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς δεν είναι καθαρά, είναι πουλημένα. Είναι λάθος, γι' αυτό ποτέ η προοδευτική παράταξη δεν θα μπορέσει ξανά να αποκτήσει δύναμη και επιρροή στον Έλληνα ψηφοφόρο προκειμένου να αποκτήσει την εξουσία. Ναι, θα διαφωνήσω με τον κύριο από το Πέραμα. Οι πράξεις είναι πράξεις. Η Νέα Αριστερά, ο κύριος Βαρουφάκης, μια σειρά από τέτοιες διασπάσεις, μπορεί να έχουμε και άλλα αύριο μεθαύριο, θα πρέπει να απολογούνται για τις στάσεις που έχουν κρατήσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Πριν κάποια χρόνια ήταν μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και παζάρευαν τι θα κοπεί από τους μισθούς και τις συντάξεις του κάθε κυρίου από κάθε γειτονιά της Αθήνας και κάθε Δήμου. Δεν είναι ζήτημα παραξενιάς. Δεν είναι ζήτημα ότι θέλουμε να διατηρούμε κάποιο αλάθητο. Σας ξαναλέω ότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κριτήριο όλων που πρέπει να πάνε στις εκλογές είναι πώς αντιμετωπίζουν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουν να πούνε για όλα αυτά? Γιατί, για παράδειγμα, μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψήφισαν το ψήφισμα που ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο που έλεγε ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας.
ήταν μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ σε αυτή την ψηφοφορία που καταψήφισαν. Εκφράζοντας όχι τους ίδιους, όχι μόνο αυτό που λέει το ΚΚΕ, αλλά αυτό που έχει συμφέρον ο λαός, ο ελληνικός και κάθε λαός της Ευρώπης. Ότι δεν έχει ανάγκη από βαλτούς των επιχειρηματικών ομίλων που κατοικοεδρεύουν 50.000 λομπίστες από ομίλους και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουμε ανάγκη να χαράζουν πολιτικοί αυτοί ή πρέπει ο λαός να πάρει την κατάσταση στα χέρια του? Μάλιστα. Δεν συμφωνούν όλοι. Λυπάμαι, αλλά δεν συμφωνούν όλοι. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα Σταματελάτου, να σας Σταματέλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Πρέπει να πάω σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.